Απογοητευτική χαρακτήρισε την κατάσταση στο Κυπριακό Γενικός Γραμματέας του ΑΚΕΛ Στέφανος Στεφάνου σε ομιλία κατά την ταφή των λειψάνων του μέχρι πρώτην ως αγνοούμενου Βριονή Πκερή Αδάμου στον Ιερό Ναό Αγίου Κωνσταντίνου στην Ορμίδια. Είναι αλήθεια ότι η κατάσταση σήμερα στο Κυπριακό είναι απογοητευτική. Η Τουρκία προκαλεί και παρανομεί σε βάρος της Κυπριακής Δημοκρατίας. Εκμεταλλευόμενη το παρατεταμένο αδιέξοδο, δημιουργεί νέα σοβαρά τετελεσμένα, υποσκάπτοντας την προοπτική της λύσης. Και όχι μόνο αυτό. Η τουρκική πλευρά επίσημα πλέον θέτει θέμα λύσης δύο κρατών. Κάτι που εμείς δεν πρόκειται ποτέ να αποδεχτούμε. Ο χρόνος που περνά, περνά σε βάρος μας, σε βάρος της Κύπρου, σε βάρος του τερματισμού της κατοχής και της λύσης του Κυπριακού. Γι' αυτό, είπε ο κ. Στεφάνου, χρειάζεται να αναλάβουμε συγκεκριμένες πρωτοβουλίες. Τα μεγαλεπίπολα μέτρα οικοδόμησης εμπιστοσύνης που ανακοίνωσε η κυβέρνηση δεν μπορούν να δώσουν αποτελεσματική διέξοδο για τη διάρρηξη του αδιεξόδου. Δοκιμάστηκε αυτή η τακτική στο παρελθόν και όχι μόνο απέτυχε, αλλά περιέπλεξε περισσότερο την κατάσταση. Πρέπει να μείνουμε επικεντρωμένοι στη συζήτηση της ουσίας του προβλήματος. Επιβάλλεται να συναντήσουμε με τις πρωτοβουλίες μας όσα ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ και το Συμβούλιο Ασφαλείας υποδεικνύουν προς τα εμπλεκόμενα μέρη. Ο Βριονής Πκερή Αδάμου υπηρετούσε στο 399 τάγμα πεζικού και το 1974 αποσπάστηκε στην Καντάρα, όπου κατά τη δεύτερη εισβολή έτρεξε στο Βαρόσι για να υπερασπιστεί την πατρίδα του. Από τότε χάθηκαν και τα ίχνη του. Τα οστά του εντοπίστηκαν θαμμένα έξω από το σχολείο του Αγίου Λουκά στο Βαρόσι.